λέει, έφαγα τους δύο, λέει, πάω στην αστυνομία, θα γυρίσω, θα φάω και εσένα, λέει. Δύσκολα είναι, γιατί και τον έναν τον ήξερα και τον άλλον τον ήξερα. Πανικοβλήθηκαν όλοι, κρυφτήκαν μέσα στα σπίτια, μέχρι να μάθουν να είναι σίγουροι ότι τον πιάσανε, ας πούμε. Μια μαύρη μέρα σήμερα για τη Χρυσούπολη. Ήταν 24 Αυγούστου του 2019, όταν η κοινωνία της Χρυσούπολης συγκλονιζόταν από ένα διπλό φωνικό. Εκείνη την ημέρα ένας 50χρονος πυροβόλησε και σκότωσε μια 67χρονη γυναίκα και τον 42χρονο γιο της. Η υπόθεση είχε σοκάρει το Πανελλήνιο, ενώ οι μνήμες ξύπνησαν στην δίκη που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Δράμας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας των θυμάτων, ποινικολόγο Μανώλη Βονικάκη, επήλθε δικαίωση για την οικογένεια των θυμάτων, καθώς ο δράστης καταδικάστηκε σε δυσισόβια χωρίς κανένα ελαφρυντικό. Κύριε Κομνηνέ, ύστερα από μια ενδελεχή ακροματική διαδικασία, άψογη και ήρεμη, δεν είχαμε εντάσεις, επευλήθη η ποινή της δις ισοβίου καθήρξεως για την ανθρωποκτονία, διότι τα θύματα εδώ, όπως είστε, υπήρξαν δύο. Mm-hmm. Άρα έχουμε επιβολή της ισόβιας κάθριξης του ανώτερου, δηλαδή της ανώτερης ποινής, που προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 59 και όπως κατηγορείται σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Όλοι οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης δείχνουν ότι δεν είχαν καμία βάση και τεκμηρίωση, δηλαδή αυτό που έλεγα εγώ από την αρχή, στα αντικειμενικά ευρήματα της δικογραφίας, και γι' αυτό το δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα και παμψηφί τον δράστη όν μη αναγνωρίζοντας φυσικά και κανένα ελαφρυντικό. Ήταν μια υπόθεση η οποία απασχόλησε και την τοπική κοινωνία αλλά και την δικαιοσύνη, έτσι. Από τον Αύγουστο του 2019 πέρασε ένας 1,5 χρόνος περίπου. Ακριβώς. Συμπληρώσαμε 15 μήνες από την τέλεση της αξιόπινης πράξης και αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που έγινε παρά το υγειονομικό πρωτόκολλο και το ιδιαίτερο καθεστώς, το ειδικό καθεστώς που ισχύει αυτή τη στιγμή στο χώρο της δικαιοσύνης, στις λειτουργίες των δικαστηρίων. Ο λόγος που έλαβε χώρα η συγκεκριμένη δίκη είναι διότι το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης για έναν υπόδικο δεν μπορεί να είναι, σύμφωνα στην ελληνική νομοτάξη, δεν μπορεί να είναι πάνω από 18 μήνες. Ακριβώς επειδή συμπληρωνόταν αυτό το ανώτατο χρονικό όριο, γι' αυτό με απόφαση του εισαγγελέως, του προϊσταμένου της εισαγγελίας, του εισαγγελέως πρωτοδικών δράμας, και μετά από σχετική ενημέρωση που είχαμε, που συνεννούσαμε κι εμείς, διότι μην ξεχνάμε ότι η δράμα έχει έντονο οικό φορτίο. Ναι. Και ήταν ιδιαίτερα. Απλά τηρήθηκαν όλα τα μέτρα. Ήταν μόνο όσοι ήταν απαραίτητο να παρευρίσκονται. Οι μάρτυρες μπαίναν ένας-ένας μέσα στο χώρο, καταθέταν, φεύγαν. Mm-hmm. Ήταν μια άψογη διαδικασία. Πρωτόγνωρη βέβαια για μας, που συνηθίσαμε σε άλλες συνθήκες, αλλά όλα πλέον στη ζωή μας είναι πρωτόγνωρα. Πρέπει να προσαρμοστούμε δυστυχώς σε αυτή τη νέα πραγματικότητα.